Το θαύμα της ζωής. Ο Λέναρτ Νίλσον, φωτογράφος και εξερευνητής του εσωτερικού μας σύμπαντος. Δεκαετίες πριν κατέπληξε τον κόσμο αποκαλύπτοντας τη ζωή πριν από τη γέννηση. Το ανθρώπινο οάριο που περιστρέφεται σαν πλανήτης ζωής, ωραίος και μυστηριώδης. Περιτριγυρισμένο από μυριάδες σπερματοζωάρια. Ένα γονιμοποιημένο οάριο εωρείται απαλά προς την επιφάνεια της μήτρας και αναπτύσσεται σε έμβριο. Σε στενή συνεργασία με ιατρικούς εμπειρογνώμονες, ο Λέναρτ Νίλσον αποκαλύπτει τη ζωή πριν από τη γέννηση. Με φακούς και μηχανές ειδικής κατασκευής, πλησιάζει την ίδια τη ζωή περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο φωτογράφο. Αυτός μας έδειξε την περιπέτεια της ζωής με εκπληκτικές εικόνες. Λέναρτ Νίλσον, ο φωτογράφος. Με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ο Λέναρτ Νίλσον μας έδειξε νέες εικόνες που δεν είχαμε δει ποτέ πριν. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Μια καρδιά που υποφέρει εξαιτίας μιας πάθησης. Μπορούμε να ταξιδέψουμε μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία του σώματος, όπου δισεκατομμύρια αιμοσφαίρια γεννιούνται και πεθαίνουν. Ο Λέναρτ Νίλσον ακολούθησε το φαγητό που τρώμε, μπαίνοντας στο στόμα και κατεβαίνοντας στο πεπτικό σύστημα. Και εδώ μια άλλη διαδρομή. Περνάμε τις φωνητικές χορδές και κατεβαίνουμε την τραχεία. Ο Λέναρτ Νίλσον έχει εκδώσει 20 περίπου βιβλία σε εισάριθμες γλώσσες. Για δεκαετίες τα έργα του δημοσιεύονται στα φωτογραφικά περιοδικά όλου του κόσμου. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το «Θαύμα της ζωής» του 1982. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό της μήτρας μιας γυναίκας. Τώρα τα σπερματοζωάρια έχουν εισχωρήσει στις άλπιγγες, το εσωτερικό των οποίων καλύπτεται από εκατομμύρια τριχοειδείς κροσούς που λυκνίζονται. Οι κινήσεις αυτές δημιουργούν ένα ελαφρό αντίθετο ρεύμα, ενάντια στο οποίο πρέπει να παλέψουν τα σπερματοζωάρια. Εδώ, στο επάνω μέρος της εικόνας, ένα σπερματοζωάριο έχει σταματήσει δίπλα σε μία από τις αναρρύθμιτες ομάδες λυκνιζόμενων βλεφαρίδων του αυλού της άλπιγγας. Η σταδιοδρομία του Λέναρτ Νίλσον είναι εντυπωσιακή, τόσο από δημοσιογραφική όσο και από επιστημονική άποψη. Η μεταμόρφωσή του από απλό φωτορεπόρτερ σε πρωτοπόρο εξερευνητή του ανθρώπινου σώματος και της εντομήτριας ζωής ήταν εντυπωσιακή. Όλα ξεκίνησαν το 1952, όταν ο φωτογράφος επισκέφθηκε ένα γιατρό στη Στοκχόλμη στα πλαίσια μιας δουλειάς για ένα περιοδικό. Non anledning skulle vi göra fostret embryot för att visa hur tidigt vi är en människa. Och vi kom dit upp till professor Axel Ingelman Sundberg som var då chef för Sabbatsbergs sjukhus. Och vi fick låna av honom foster som används till undervisning för studenterna som har legat i formalin i många, många år. Och jag tog närbilder och jag tyckte det var fantastiskt att de var så mycket människa så tidigt. Το 1953 ο Λέναρτ Νίλσον πήγε τις φωτογραφίες στο περιοδικό Life στη Νέα Υόρκη. Του ζήτησαν μια εκτεταμένη παρουσίαση αυτού του θέματος, τη ζωή πριν από τη γέννηση. Η εργασία αυτή ήταν η αρχή μιας μακράς και αποδοτικής σχέσης με γιατρούς και νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Det som heter utom kvinnors havandeskap. Och
Jag kunde bli uppringd då dag och natt under många, många år. För att då få den äggledare som där embryot ligger i. Alltså det var den tid då jag gjorde de allra bästa bilderna på embryot. Och jag fick till och med fotografera 64 på Danderyds sjukhus. För första gången i världen så tog jag ett porträtt med ett endoskop på ett foster levande i livmodern. Χρειάστηκαν συνολικά 13 χρόνια επιμονής του Νίλσον για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Τον Απρίλιο του 1964 το Life δημοσίευσε το πρώτο σημαντικό άρθρο για τη ζωή πριν από τη γέννηση. Για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του περιοδικού η έκδοση των 8 εκατομμυρίων αντιτύπων εξαντλήθηκε. Ο Λέναρντ Νίλσον έχει αποσπάσει πολλά βραβεία για τις φωτογραφίες, τα βιβλία και τις ταινίες του. Οι φωτογραφίες του έχουν εκτεθεί σε γκαλερί όλου του κόσμου, όπως εδώ, στη Νέα Υόρκη. Τα φωτογραφικά του δοκίμια στο Life με θέμα τις καρδιακές προσβολές βραβεύτηκαν από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Το Emmy, το πιο σημαντικό τηλεοπτικό βραβείο, έχει απονεμηθεί 2 φορές στην ταινία «Το θαύμα της ζωής». Lift off. Lift off. Τη δεκαετία του 1970, όταν τα αμερικανικά διαστημόπλια Voyager 1 και 2 εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, πήραν μαζί τους στο ατέλειο το ταξίδι τους τις φωτογραφίες ενός αγέννητου παιδιού, έργα του Λέναρντ Νίλσον. Πληροφορίες προς τα εξωγήινα όντα για την ταυτότητα και την προέλευσή μας. I think that Leonard is beyond all other things an artist. All kinds of people have seen his pictures, have seen them published in magazines, have seen his prints in exhibitions, and many of them marvel at what he can do with lighting, what he can do scientifically to produce an image. What he has already done and left behind him for generations to come is one of the greatest accomplishments with the camera since the camera was invented. Το 1992 ο Νίλσον ανακηρύχθηκε μέτρ της φωτογραφίας από το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη. In 1952, a Swedish photographer walked into the offices of Life magazine to sell his pictures of Dag Hammarskjöld. While he was there, he showed the editor images for another possible piece, tiny bottles containing human embryos barely half an inch long. 40 years later, Leonard Nielsen is being recognized here tonight for his unique contribution to our understanding of ourselves. Jag kommer väl ihåg den där dagen på Life, där de sa att det finns bara en enda väg, överraska oss. Världen närmast dig själv. Försök att göra det på ett nytt sätt. Då älskar vi det. Οι ασυνήθιστες φωτογραφίες ήταν πάντα το σήμα κατά τεθέν του. Όπως αυτή η γραμματέας που φωτογραφήθηκε στον αμφιβληστροειδή του ματιού του διευθυντή της. Η έφεση στην καινοτομία είναι κάτι που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Αυτός ήταν εφευρέτης και μηχανικός τρένων στη μικρή πόλη Στρέγνες, όπου γεννήθηκε ο Λέναρντ Νίλσον στις 24 Αυγούστου του 1922. Μεγάλωσε με τις εφευρέσεις του πατέρα του. Αυτό είναι ένα ραδιόφωνο κατασκευασμένο στο σπίτι το 1925. Μια συσκευή που έφερε τη φωνή του κόσμου στο Λέναρντ. Και εδώ
ένας φωτογραφικός μεγεθυντής φτιαγμένος από μια παλιά φωτογραφική μηχανή. Η πορεία του ξεκίνησε από ένα σπίτι γεμάτο εφευρέσεις και πειράματα. Σύντομα, το όνομά του έγινε πολύ γνωστό στους εκδότες των περιοδικών για τον ασύνθιστο τρόπο με τον οποίο συλλάμβανε μια ιστορία. Για πολλούς μήνες παρακολουθούσε το έργο του στρατού Σωτηρίας, θέλοντας να αποτυπώσει τη στιγμή της Σωτηρίας. Ολοκλήρωσε την αποστολή του. Ο άνθρωπος και η φωτογραφική του μηχανή ταξίδεψαν μαζί στις τέσσερις γωνιές της γης. Ένα ταξίδι τον έφερε στο Σπίτσμπεργκεν, στο Βόρειο Ατλαντικό. Κατέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι Νορβηγοί κυνηγοί σφαγίαζαν τις πολικές αρκούδες για την όμορφη λευκή γούνα τους. Πώς πιάνονταν τα μικρά για να πουληθούν σε τσίρκα και ζωολογικούς κήπους. Ήταν ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο που συγκλώνησε ολόκληρο τον κόσμο. Och den bilden när isbjörnsmamman var skjuten och ungen, den levande ungen låg då och kramade mamman så här. De bilderna kom då, Life Magazine gjorde 4 sidor och det var en sån reaktion i staterna att en skola stängde i ilska. När Life kom ut. Och det var insändare som sa att ja, norrmännen var bra under kriget, men skjut de här jägarna också. Ο Λέναρντ Νίλσον έκανε επίσης πορτρέτα διάσημων προσωπικότητων. Όπως του Γάλλου ζωγράφου Αρή Ματίς στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Και αυτό το πορτρέτο του Ρώσου συνθέτη Γκορ Στραβίνσκι από την ίδια εποχή. Ο μύθος της τζαζ Λούις Άρμστρονγκ και η σύζυγός του σε ένα διάλειμμα μεταξύ εμφανίσεων. Εδώ είναι η ηθοποιός Ρίτα Χέουορθ στο Χόλιγουντ. Κι άλλη μια στάρ του κινηματογράφου, η Ίνγκριτ Μπέργκμαν στη Ρώμη το 1952. Ο Σουηδός σκηνοθέτης Σίγκμαρ Μπέργκμαν, τον οποίο ο Λέναρντ Νίλσον ακολούθησε για μερικά χρόνια τη δεκαετία του 60. Ως φωτογράφος της αυλής, ο Νίλσον απαθανάτησε 3 Σουηδούς βασιλείς. Στη φωτογραφία είναι ο σημερινός βασιλιάς, γι' αυτού μεγαλειώτης ο βασιλιάς Κάρολος Γουστάβος ο 16ος. Και εδώ ο προκάτοχός του, Γουστάβος Αδόλφος ο 6ος. Και πριν από αυτόν, ο Γουστάβος ο 5ος, το 1949. Οι φωτογραφίες έγιναν επίσημα βασιλικά πορτρέτα ή παραστάσεις γραμματοσύμων. Ενώ μια άλλη φωτογραφία του αποτυπώθηκε στο σουηδικό χαρτονόμισμα των 100 κορονών. Πρόκειται για το μικροσκοπικό πορτρέτο μιας μέλισσας που συλλέγει νέκταρ. Η επιμονή είναι επίσης σήμα κατά τεθέν του Νίλσον. Αυτή είναι η φωτογραφία ολόκληρου του θειάσου ενός τσίρκου, σκηνοθετημένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Χρειάστηκαν αρκετές δοκιμές σε διάφορες πόλεις, προτού ο φωτογράφος μείνει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Πίσω από τις φωτογραφίες, κρύβεται η έφεσή του να ανακαλύπτει νέες φωτογραφικές μεθόδους. Ο συνεχής πειραματισμός είναι αυτό που τον έκανε το φωτογράφο επιστήμονα που είναι σήμερα. Η επιστημονική σταδιοδρομία του ξεκίνησε στην πραγματικότητα στα μέσα της δεκαετίας του 1950 με μια μεγάλη φωτογραφική παρουσίαση που κάλυπτε τη ζωή των μυρμηγκιών. Χρησιμοποιώντας ένα φακό κοντινής λήψης και ένα φλάς, στην κυριολεξία σύρθηκε μέσα στις μυρμικοφωλιές και φωτογράφησε τους κατοίκους με τη δική τους προοπτική. Το επόμενο μεγάλο έργο του ήταν ένα βιβλίο για τη ζωή στο βυθό της θάλασσας.
Για να αποφύγει την παραμονή του στο βυθό, περιμένοντας τη σωστή λήψη, κατασκεύασε το υποβρύχιο περιβάλλον του σε ένα ενιδρίο. Οι τεχνικές που έμαθε φωτογραφίζοντας μέσα σε υγρό αποδείχτηκαν πολύτιμες για τη μελλοντική δουλειά του μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Då lärde jag mig hur jag med små spotlight kan få fram ett ljus som inte var bara det här platta ljuset utan ett ljus med en stämning i. Ακολούθησε μια μακριά σειρά άρθρων που κατέγραφαν τον άγνωστο κόσμο της ανθρώπινης ζωής. Εδώ βλέπουμε τα μικροσκοπικά οστάρια του Έσω Οτός. Και αυτός είναι ο συννεφιασμένος ουρανός, όπως φαίνεται μέσα στο ανθρώπινο μάτι. Ο εγκέφαλος, καθώς και οι καρδιακές κοιλότητες. Για να μπορεί να δημιουργεί φωτογραφίες σαν αυτές, ο Λέναρντ Νίλσον χρειάστηκε να παραγγείλει ένα νέο τύπο φωτογραφικών φακών, οι οποίοι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν. Ήταν 1967 και πήρε 2 χρόνια για να κατασκευαστούν. Λέναρντ Νίλσον kom till oss för 25 år sedan ungefär och ville ha väldigt speciella objektiv, mycket små. Det var egentligen huvudkravet. Samtidigt skulle de ha en väldigt god upplösning, skarpa objektiv förstås. Och han kom egentligen i en lycklig tidpunkt, för just då hade vi börjat med att göra beräkningen på datoren. Och det första objektivet det var en sån här packeritningar med computers, men jag hade objektivet och här har ett av dem. Den här har en brännvidd på knappt 2 millimeter. Och det här ger en bild som är mycket skarp. Man är själv en liten människa på några millimeter, va? Man är med i ett litet blodkärl, i en plats, i hjärnkärlen, på andra platser, där man gör en helt vanlig bild som blir så skarp, det blir så vidvinklig att man fattar var man är någonstans. Va? Med αυτά τα νέα εργαλεία στη διάθεσή του, ήταν ώρα για το επόμενο γιγάντιο βήμα. Το 1977, ο φωτογράφος έγινε εικονολήπτης μιας ταινίας για τη σουηδική τηλεόραση με τίτλο «Το πορτρέτο ενός δολοφόνου». Εδώ κινούμαστε μέσα στην καρδιά. Η κάμερα ξεκινά από τον αριστερό κόλπο και κατευθύνεται διαμέσου μιας διπλής βαλβίδας στην αριστερή κοιλία. Οι παράξενες στην όψη διακλαδώσεις αποτελούν τμήμα των καρδιακών μειών. Προσεγγίζουμε το εσωτερικό μέρος της καρδιάς. Μια προσβολή σε αυτό το σημείο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Προκαλεί την νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού τυχώματος και αυτή η εξασθένιση σημαίνει ότι η καρδιά πολύ απλά μπορεί να σπάσει. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στα εσωτερικά μέρη του σώματος, σε ένα έρημο τοπίο που φαντάζει στοιχειωμένο, το οποίο, αν μη τι άλλο, μοιάζει να ανήκει στον γεμάτο υλί πάτο της θάλασσας. Παραδόξως, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει ένα μέρος της ζωής του ακόμη και με τόσο έντονη σκλήρινση των αρτηριών όπως αυτή. Υπάρχει βέβαια ο μεγάλος κίνδυνος των σχηματιζόμενων θρόμβων. Αυτό που αρχικά ήταν μια λία, ελαστική δίωδος επικοινωνίας, μεταμορφώθηκε σε σεληνιακό τοπίο του σώματος. Άκαμπτο, νεκρό,
και με πραγματικά βουνά ασβεστίου. Αυτή είναι η τελική φάση της αρτηριοσκλήρωσης και μπροστά βρίσκεται το τέρμα, το τέλος της ζωής. Ένας μεγάλος θρόμβος αίματος προσκολλημένος στο τείχωμα των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς. Η ταινία πήρε πάνω από 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί και απέτησε τη δημιουργία ακόμη πιο εξελιγμένων φακών. Για να μπορέσει η κινηματογραφική μηχανή του Λέναρντ Νίλσον να προχωρήσει μέσα στο σώμα, χρειάστηκε ένας μακρύς σωληνωτός φακός που ονομάζεται ενδοσκόπιο. Το ενδοσκόπιο είναι κατασκευασμένο από ένα λεπτό ατσάλινο σωλήνα, ο οποίος περιέχει ένα προηγμένο σύστημα μικροσκοπικών φακών. Στο τέλος του είναι τοποθετημένος ένας μικρός φακός που συλλαμβάνει την εικόνα ακριβώς όπως και ένας κανονικός κινηματογραφικός φακός. Η εικόνα μεταφέρεται μέσα από το σωλήνα με ένα σύστημα από τροχισμένες γυάλινες ράβδους και φτάνει στον προσοφθάλμιο φακό όπου είναι προσαρτημένη η κάμερα. Εδώ μέσα στην καρδιά μπορεί κανείς να εστιάσει σε όλες τις βαλβίδες και τους ιστούς εξίσου ευκρινώς, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την κάμερα. Οι οπτικοί μηχανικοί συγκαταλέγονται στους καλύτερους φίλους του Λέναρντ. Μαζί δημιούργησαν κάτι το εκπληκτικό, ειδικά ενδοσκόπια, τα οποία κατασκεύασαν δουλεύοντας απογεύματα και Σαββατοκύριακα. Το νέο του ευρυγόνιο ενδοσκόπιο είναι μοναδικό στον κόσμο. This is unbelievable to see. Yes. With 160 degrees in liquid. Yeah. This was impossible. You remember 2 years ago. Bei dem Superweitwinkel Endoskop von Dr. Nielsen haben wir eine stark gewölbte Fläche. Wir haben ein Standard Fetoskop genommen aus unserem Programm und haben die Frontlinsen, das sind die vordersten Linsen, geändert. Wir haben neue Berechnungen gemacht, neue andere Glassorten genommen und es war nötig, Linsen mit sehr krummen Radien zu verwenden und speziell hochbrechende Gläser. Εδώ, στη μικρή πόλη Τίτλιγκεν της Νότιας Γερμανίας, κατασκευάζεται το ενδοσκόπιο του Λέναρντ Νίλσον. Από ένα μεγάλο κομμάτι ειδικό γυαλί τροχίζονται μικροσκοπικοί φακοί. Οι μικρότεροι από αυτούς έχουν μέγεθος μόλις ένα κλάσμα του χιλιοστού. Έγιναν φωτογραφικά εργαλεία ικανά να επιτύχουν το απίστευτο. 160 degrees in liquid. Look at here. Warum haben wir diese Linse für Lennart Nielsen gemacht? Wir sind davon überzeugt, dass seine Aussagefähigkeit, seine Bilder einen großen Kreis von Menschen ansprechen. Und mit diesen Hilfsmitteln war er dann in der Lage, auch diese hervorragenden Bilder zu schaffen. Was mich bei diesem Fischaugenobjektiv besonders beeindruckt hat, das war eigentlich das Resultat. Das war, dass man das Gesicht eines noch ungeborenen Kindes voll sehen konnte. Το ενδοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης μελετώνται διάφορα ανθρώπινα όργανα. Ο φωτογράφος συμμετέχει στην έρευνα. Αυτή είναι μία από τις σκηνές της ταινίας του. Είναι τραβηγμένη μέσα στην ανθρώπινη αορτή. Εάν αυτή η σκηνή είχε κινηματογραφηθεί μέσα στο σώμα, δεν θα βλέπαμε τίποτα εξαιτίας του αίματος που θα κυλούσε. Ανταυτού κινηματογραφήθηκε έξω από το σώμα. Ένα όργανο που υποβάλλεται σε παθολογική εξέταση με επικεφαλής τον γιατρό Γιάν Λίντμπεργκ
κινηματογραφείται στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα. Η τεχνική είναι η ακόλουθη. Η κάμερα προσαρμόζεται πάνω σε ένα τρόλεϊ το οποίο κινεί αργά το ενδοσκόπιο προς τα εμπρός. Το φως προέρχεται από λάμπες τοποθετημένες εξωτερικά. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, σήμερα έχουμε μια αρκετά σαφή εικόνα για το πώς ακριβώς δείχνει το εσωτερικό του κυκλοφορικού μας συστήματος. Ja, Lennart Nilsson är ju en forskare. Han är det, han arbetar ju och har i många sammanhang varit mycket, kan vi säga, klargörande och bidragande till att man har kunnat göra vissa typer av undersökningar och försök. Jag uppfattar honom så som en av oss, men han kan aldrig vara en av oss eftersom han är i sig själv så oerhört unik. Va? Lennart Nilsson har egentligen ingen motsvarighet. Han är ju en mycket ovanlig kombination av en extrem pedant och samtidigt en fantast. Och så kopplat då med den här så outtröttliga nyfikenheten och uthålligheten. Så han är en sann forskare. 5 χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας του, ο Λένναρτ Νίλσον ήταν έτοιμος για την επόμενη και πάλι για τη σουηδική τηλεόραση. Η ταινία «Το θαύμα της ζωής» αναφέρεται στο αγαπημένο του θέμα, τη ζωή του ανθρώπου πριν από τη γέννηση. Γυριζόταν επί 4 χρόνια και παρουσιάζει πώς ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο αλληλεπιδρούν για τη δημιουργία ενός ανθρώπου. Βρισκόμαστε κοντά σε μία από τις οοθήκες μιας γυναίκας. Εδώ παράγονται τα οάρια και αυτή είναι μια διατομή που δείχνει μερικά από τα εκατοντάδες χιλιάδες αδιαφοροποίητα γενετικά κύτταρα. Στα δεξιά βρίσκεται ένα σχεδόν όριμο οάριο. Όταν οριμάζει πλήρως, περικλείεται σε ένα οοθυλάκιο σαν αυτό εδώ, το οποίο διογκώνεται σχεδόν μέχρι το σημείο να σπάσει από το υγρό που περιέχει. Το αξιοσημείωτο με αυτό το υγρό, μέσα στο οποίο αιωρείται το οάριο, είναι ότι περιέχει την ίδια ποσότητα άλατος που είχε κάποτε η αρχαίγονη θάλασσα. Από εκεί προήλθε η ζωή και όταν τα ζώα βγήκαν στην ξηρά, πολύ απλά πήραν τη θάλασσα μαζί τους, μέσα στα σώματά τους, έτσι ώστε ακόμη και σήμερα το ανθρώπινο οάριο κολυμπάει σε αυτό το νερό της ζωής. Ο κόδωνας της Άλπιγκας άρχισε τώρα τις απαλές σαν χάδι κινήσεις του στην επιφάνεια του οθυλακίου που βλέπουμε στα αριστερά, προκειμένου να δράξει το οάριο και να το εμποδίσει να παρασυρθεί προς την κοιλιά. Εδώ βλέπουμε τα κροσωτά άκρα του κόδωνα που αγγίζουν προσεκτικά το οθυλάκιο. Κάθε 4 εβδομάδες, οι γεμάτοι αίμα ωραίοι κροσοί του κόδωνα ενεργοποιούνται και αρχίζουν να αναζητούν το οάριο. Και τώρα, στο μέσο του έμεινου κύκλου, στη 14η ημέρα, πρόκειται να γίνει η οορυξία. Εδώ η οορυξία μόλις έχει αρχίσει. Το αλατούχο υγρό εκχύεται και κρυμμένο κάπου μέσα του βρίσκεται το οάριο. Μερικές γυναίκες μπορούν να αισθανθούν τη συγκεκριμένη στιγμή που του συμβαίνει αυτό. Το ακρότατο τμήμα του κόδωνα έχει τώρα καταφέρει να συλλάβει το οάριο, το οποίο εξακολουθεί να περιβάλλεται από θρεπτικά κύτταρα. Εδώ επικάθεται, στο κέντρο της εικόνας, στους κόκκινους κροσούς. Και εδώ στα δεξιά εξαφανίζεται μέσα στη σάλπιγγα. Και εδώ ακολουθούμε το δρόμο που διανύουν τα ανδρικά σπερματοζωάρια, καθώς ταξιδεύουν με προορισμό το γυναικείο οάριο. Τώρα πλησιάζουμε μία από τις σπερματοδόχους κίστης. Προτού το έκρημά τους μπορέσει να αναμειχθεί με τα σπερματοζωάρια, ένα μικρό στόμιο ανοίγει στη σπερματοδόχο κίστη με ένα αστραπιαίο νευρικό αντανακλαστικό.
Και εδώ συντελείται η τελική ανάμειξη των σπερματοζωαρίων με τα διάφορα αδενικά εκρήματα. Τα σπερματοζωάρια αυτά καθεαυτά δεν αποτελούν ούτε το μισό της εκατό του ολικού όγκου του σπέρματος. Και η αρμάδα των σπερματοζωαρίων συνεχίζει το μακρύ ταξίδι της. Τώρα βρίσκεται στην ουρήθρα. Η ταινία «Το θαύμα της ζωής» είναι ένα από τα ντοκιμαντέρ που έχουν προβληθεί περισσότερο στην ιστορία της τηλεόρασης. Εδώ παρακολουθούμε μία από τις σημαντικότερες σκηνές της ταινίας. Το ανθρώπινο οάριο περιτριγυρισμένο από σπερματοζωάρια κατά τη στιγμή της γονιμοποίησης. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλη η δράση εκτυλίσσεται σε ένα μικρό δοχείο κάτω από το μικροσκόπιο. Μέσα εδώ συντελείται κάτι μαγικό. Στην πραγματικότητα το οάριο είναι άχρωμο όπως και το υγρό που το περιβάλλει. Όταν όμως το φως του μικροσκοπίου διαθλάται μέσα από μια σειρά πολλωτικών φακών, η εικόνα ζωντανεύει. Μετατρέπει μια κλινική μελέτη σε θαυμάσιο ζωγραφικό πίνακα. Αυτό που κάνει τον Λέναρντ Νίλσον να ξεχωρίζει ανάμεσα στους φωτογράφους επιστημονικών θεμάτων είναι η ικανότητά του να μετατρέπει το κοινό και άχαρο σε κάτι μαγικό και όμορφο. För första gången placerade en mogen äggcell med tvättade spermier och hur då sakta ägget började röra sig och så småningom så började det då att rotera mot sols och då stod tiden nästan stilla. Schon bei meinem ersten Besuch im Karolinska-Institut, als ich gesehen habe, wie er arbeitet, wie er mit seinen Mikroskopen sich seine Welt schafft und die Wirklichkeit zu erfassen versucht, ist mir klar geworden, dass er arbeitet mit den besten wissenschaftlichen Methoden. Er will der Wahrheit auf den Grund kommen, sie begreifbar machen. Und das ist die edelste Aufgabe des Wissenschaftlers. Und insofern ist er in seiner Methodik wissenschaftlich und eben ein hervorragender Partner für Wissenschaftler, insbesondere in meinem Fach Frauenheilkunde, Geburtshilfe. I appreciated that a lot. I liked it because of the wide angle. That gave me a very good impression of the surface. Η κινηματογράφηση εμβρίων που βρίσκονται ακόμη μέσα στη μήτρα μπορεί να γίνει μόνο σε συνδυασμό με ιατρικές έρευνες διαφόρων τύπων. Εδώ συνεργάζεται με μια γερμανική ερευνητική ομάδα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Μίνστερ. There are membranes here in the amniotic cavity which are not easy to see in ultrasound because they're very very thin as you can see. They're almost translucent for light. Όλες αυτές οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη δική μας προέλευση. Το οάριο και το σπερματοζωάριο συναντώνται. Αυτό είναι το κύημα κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τη σύλληψη. Όλες αυτές οι φωτογραφίες τραβήχθηκαν με έναν ειδικό τύπο μικροσκοπίου. Το λεγόμενο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, εν κενό, υπό εξαιρετική μεγέθυνση. Μέσα στο θάλαμο του μικροσκοπίου υπάρχει ένα μικρό λέιζερ που εκπέμπει μία δέσμη ηλεκτρονίων σε πυκνές γραμμές πάνω στο αντικείμενο.
Τα σωματίδια που ανακλώνται στη συνέχεια διαβάζονται από έναν υπολογιστή. Το μικροσκόπιο παράγει μια ασπρόμαυρη εικόνα, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία χρωματισμού με την εφαρμογή μιας ειδικής τεχνικής διαχωρισμού. Αρκετές από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του Λέναρντ Νίλσον έγιναν με τη χρήση αυτού του εξοπλισμού. Αυτό το λουλούδι, για παράδειγμα, έχει μήκος μόνο 2 χιλιοστά, αλλά ηλικία μεγαλύτερη από 70 εκατομμύρια χρόνια. Det är lika spännande att sitta framför svepelektronmikroskopet som att göra kanonbilder på fotboll alltså eller någonting eller ett väldigt spännande reportage. Det här är en typisk dendritisk cell som du ser. Den är något större än lymfocyterna här uppe. Ja. Och dessutom har den i de här stora utskotten som ofta kan sträcka sig väldigt långt. Då kan vi kanske ta in någon om utanför här lite. Det har vi sett. Att sitta med en forskare och han berättar att ja, du vet att exempelvis här ser du en struktur där. Va? Vi ska försöka göra så här att om du då lutar preparatet och vi ser det från andra sidan, då kanske vi ser någonting av någonting som har ett väldigt stort värde för min forskning. Το ηλεκτρονικό του μικροσκόπιο είναι ένα από τα ισχυρότερα του κόσμου. Ικανό να μεγεθύνει ένα δείγμα έως και 450.000 φορές. Αυτοί οι γαλάζιοι σφαιρικοί ιοί έχουν διάμετρο μόλις ένα δεκάκι χιλιοστό του χιλιοστό μέτρου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Λέναρντ Νίλσον άρχισε μια συνεργασία με την National Geographic Society στην Ουάσιγκτον. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Η απίστευτη μηχανή». Αργότερα κυκλοφόρησε μια σειρά εκπαιδευτικών ταινιών με το ίδιο θέμα, το ανθρώπινο σώμα. Τα βατόμουρα καταπίνονται ολόκληρα για να μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε πιο εύκολα καθώς ταξιδεύουν στον πεπτικό σωλήνα. Μια κάμερα στερεωμένη στο άκρο ενός σωλήνα οπτικών ινών καταγράφει τη διαδρομή. Καθώς συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε την αναπνευστική οδό, περνώντας την επιγλωτίδα, βρισκόμαστε στο λάρυγγα. Σε κάθε αναπνοή, ο αέρας προς και από τους πνεύμονες περνά μέσα από το λάρυγγα. Ο λάρυγγας περιέχει τις φωνητικές χορδές, στις οποίες πλησιάζουμε τώρα. Στη συνέχεια μπαίνουμε στην τραχεία, ένα φαρδί σωλήνα που χωρίζεται σε δύο βρόγχους, από όπου ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες. Ο Λέναρντ Νίλσον δεν θα συμβιβαζόταν ποτέ να κινηματογραφήσει τις φωνητικές χορδές ενός οποιοδήποτε ανθρώπου. Precis likadant som, ser lika vacker som alltid. Jag har inte sett det på många här år.
Η Birgit Nilsson θα τραγουδήσει με το ενδοσκόπιο του Lennart Nilsson στο λαιμό της. Να πως δείχνει ένα ζευγάρι φωνητικές χορδές από τις διασημότερες του κόσμου, καθώς παράγει αυτούς τους ωραίους τόνους. Εδώ ετοιμάζεται να κινηματογραφήσει ένα φιλί από το εσωτερικό του στόματος. Για να το πετύχει χρειάζεται έναν ηθοποιό με πολύ μεγάλο στόμα και έναν ειδικά σχεδιασμένο ενδοσκοπικό φακό. Ja. Det, Lisa hade någonting med sina händer. Där är det, ja. Όταν ο Λέναρτ βάλει μια εικόνα στο μυαλό του, κανένα κόστος δεν είναι πολύ ψηλό και κανένα εμπόδιο αξεπέραστο. Η κινηματογράφηση της σκηνής ήταν εντυπωσιακή. Όπως και το αποτέλεσμα. Tiden är dyrbar, men jag har aldrig tänkt så. Många människor säger att det är dyrt med tiden. Jag tänker tvärsom, utan jag tänker bara så här att det viktiga är ju resultatet. Jag har lärt mig det under alla år som jag var engagerad på Life och Time Inc. Det var bara en sak. Tala aldrig om hur jobbigt det är. Aldrig. Tala inte om kostnader. Gör det bästa. And here, I think it's a very dramatic picture. This area, we have the king cells and have the linen fibers, and the cell just is coming out. And here too. Το 1992, το Life δημοσίευσε φωτογραφίες αιμοσφαιρίων που ο Λέναρτ Νίλσον επανέφερε στη ζωή μετά από 350 χρόνια. Τα απομόνωσε από τα ρούχα ενός Σουηδού βασιλιά που σκοτώθηκε πολεμώντας. Πυγμένο αίμα σε μια τρύπα από σφαίρα. Ο Γουστάβος Αδόλφος ο δεύτερος σκοτώθηκε από γερμανική σφαίρα στη μάχη του Λίτσεν το 1632. Διαποτισμένο με ένα ειδικό υγρό, το αιμοσφαίριο αποκαλύπτει τη δεξαμενή των γονιδίων του βασιλιά, το DNA του. Ο James R. Gaines είναι ο τέταρτος αρχισυντάκτης του Life με τον οποίο συνεργάζεται ο Λέναρτ Νίλσον. But you think these are the most important of all, everything you have and what we have in the trays? Yeah. So then you and I can sit down and go through all the rest. We can show Jim our selects. You've got to lead me. You've got to guide me because I can pick out something that I think is quite beautiful. And yes, I'll understand that it's the air bubbles or it's the strand of hair or whatever, but you've got to tell me if there's anything else here that you feel is very important scientifically that I wouldn't be aware of. You've got to make sure we see that. Οι μέρες του γεμίζουν από μια σταθερή ροή ιδεών. Η συλλογή του από φακούς χρησιμοποιείται με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους. Το εξαιρετικό βάθος πεδίου του ενδοσκοπίου είναι το μυστικό πίσω από πολλές λήψεις του Νίλσον στη φύση. Επειδή το ενδοσκόπιο απαιτεί άπλετο φως, μικροσκοπικοί προβολείς βοηθούν όπου ο ήλιος δεν επαρκεί.
Αυτό είναι από την οπτική γωνία ενός εντόμου. Ingen kan se hur stor den här är. Den kan ha dinosauriestorlek. Tack vare att allt blir skarpt, jag har samma skärpa som jag skulle ta med en vanlig makrooptik här. Och jag får då omgivningen skarp. Så det här är också en ny väg i fotografi. Det finns inte en verklighet. Det finns många verkligheter. Myran ser världen på sitt sätt här nere. Det är så här, killar, att den här får inte... Här är utkikerna där. Har vi inte sett där? Och du kan fråga myran hur stor är världen? Och myran kan säga så här, ja. Världen räcker fram till nästa stack, men inte längre. Det är den myrans tänkande, va? Ένας νέος τρόπος για να δούμε τον κόσμο μέσα από ένα ιατρικό εργαλείο. Τα πάντα πρέπει να γίνουν με ένα νέο τρόπο. Αυτή είναι μια μέλισσα που συλλέγει νέκταρ τραβηγμένη με συμβατική λήψη. Και αυτή είναι η τελευταία λήψη του Λέναρτ Νίλσον. Πίσω από αυτές τις φωτογραφίες υπάρχουν πολλές ημέρες προσεκτικής προετοιμασίας. Man får gå med hela interiören. Där. Så. Ο Λέναρτ Νίλσον παίρνει ένα μπουκέτο τουλίπες και κάνει μια τρύπα σε έναν από τους μίσχους. Δοκιμάζονται διάφοροι φακοί. Ο ύπερος της τουλίπας επαλήφεται με ένα διάλειμμα με ελιού και νερού, έτσι ώστε η μέλισσα να θεωρήσει ότι αξίζει τον κόπο να παραμείνει εκεί όσο χρειαστεί για την κινηματογράφηση. Κλεισμένη μέσα σε ένα σπιρτόκουτο, η μέλισσα περιμένει για να κάνει την είσοδό της. Και για να πέσουν λίγο οι ρυθμοί της μέλισσας, την κρυώνουν με ξηρό πάγο. Ελσκλίν, νου γουρ ειν δέρ. Τακ φορ δε. Βεσέ βα σον χέντερ. Ο ηθοποιός νούμερο 2 έχει προβλήματα με την ένταση του φωτισμού. Και να πώς φαίνεται μέσα από την κάμερα. Tom. Okay, vi har två till. Okay, hopp. Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του Λέναρτ Νίλσον δεν βγαίνει ποτέ έξω από τα όρια του κόσμου της επιστήμης. Φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία ή στην έρευνα διαφόρων ασθενειών. Όπως αυτές οι εικόνες με τα φθορίζοντα αιμοφορανγκία. Έχουν φωτογραφηθεί για μια επιστημονική διατριβή. Εδώ, ένα ζωντανός ιός HIV κινηματογραφείται για το κρατικό βακτηριολογικό εργαστήριο της Στοκχόλμης. Η προσπάθεια περιβάλλεται από έναν απίστευτο αριθμό μέτρων ασφάλειας και προστασίας. Η σύριγγα περιέχει επιθετικό ιό HIV, που έχει ληφθεί από έναν ασθενή με AIDS. Το θανατηφόρο υγρό ενίεται στο θάλαμο του μικροσκοπίου. Αυτό που συμβαίνει καταγράφεται με την εφαρμογή της τεχνικής της αναμονής χρόνου. Δηλαδή η κάμερα τραβά στατικές εικόνες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό τα κύτταρα κινούνται πολύ πιο γρήγορα όταν η ταινία παίζεται σε κανονική ταχύτητα. Τα λευκά αιμοσφαίρια ενός ανθρώπου τρέπονται σε φυγή μπροστά σε έναν ισχυρότερο εχθρό. Η επιφάνεια των λεμφοκυττάρων καλύπτεται από τον θανατηφόρο ιό. Jag tror att Lennart Nilsson har varit en mycket viktig budbärare mellan vetenskapen och allmänheten. Och där han i sitt bildspråk tydliggjort och fått fram det fantastiska som finns i människokroppen.
Och samtidigt antagligen då väckt hos många människor en nyfikenhet, hos ungdomar också, att kunna veta mer. Och samtidigt har han ju så att säga tangerat gränserna inom fotografin, hur långt man kan nå och titta på det. Han har ju alltid legat precis vid det möjligas gräns och varit fantasiväckande. En del har ju tyckt att bilderna varit för vackra ibland. Jag tycker ju inte att biologin kan egentligen vara för vackra. Jag tycker att allt liv ska ha sin chans. Det är också någonting som jag tycker är viktigt att tala om för oss. Att vi ska inte vara så stödiga som människa. För att de har startat på samma sätt som vi. Va? Utan vi ska också ha respekt för djuren, även grodan. Och huggormen också. Va? Το εξοχικό του σπίτι στο αρχιπέλαγο της Στοκχόλμης είναι η βάση του τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ ζει η οικογένειά του, η σύζυγός του Καταρίνα, τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Εδώ συλλαμβάνει πολλά από τα θέματά του, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η δουλειά του είναι η ζωή του και δεν σταματάει ποτέ να εργάζεται. Προχωράει πάντα μπροστά. Εδώ, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το βλέπουμε σε πλήρη δράση, ενώ αναπτύσσει τις φωτογραφικές του τεχνικές προκειμένου να κάνει ταινίες για τον κινηματογράφο. Σε μια διαρκή αναζήτηση για νέα θέματα, το μικροσκόπιο του έδωσε τη θέση του στο τηλεσκόπιο. Ο εξερευνητής του εσωτερικού σύμπαντος στρέφει το βλέμμα στο εξωτερικό σύμπαν. Jag vill filma hur himlakropparna vandrar. Jag vill se rörelsen. Det är bara det. Η ταινία αυτή, η οποία θα έπρεπε να είναι μια ανασκόπηση, γίνεται αντίθετα η αρχή για κάτι νέο. Alltså, månen är äggcellen här som vandrar, nästan. Allting går igen i form. Äggcellen ser ut som en planet, tycker jag. Jag har tyckt hela tiden. Den runda formen, det är planeten på något vis i världsrymden. Μετάφραση Νάγια Οικονομοπούλου. Αφήγηση Κώστας Καστανάς.